Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, Δομήνικος Βερίλης, κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για μηδενικό έργο. Γυρίζουμε πολλά χρόνια πίσω και η Δημοτική Αρχή παρακολουθεί αδρανής τις εξελίξεις, είπε ο κ. Βερίλης, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια σειρά από αρνητικές εξελίξεις που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μηδενικό έργο στο Δήμο Καρδίτσας, διότι έχει επικρατήσει η νοοτροπία ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα λόγω της οικονομικής κρίσης, που είναι μεγάλο λάθος, διότι ήδη τα προγράμματα ΕΣΠΑ, περιφερειακά και εθνικά προγράμματα, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θεωρώ επομένως ότι πρέπει να συντονιστεί και ο Δήμος Καρδίτσας, διότι είμαστε σε μια περίοδο που απαιτείται μαχητικότητα, αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα. Εγκαταλείπεται η 60η μονάδα επιστράτευσης, η σχολεία στη φυλάκων, κινδυνεύει ο Ε65 και όλα τα υπόλοιπα έργα, χωρίς να υπάρξει αντίδραση. Θεωρώ η αδράνεια, η αδιαφορία και οι δικαιολογίες είναι εγκληματικές. Δεν δικαιολογούνται. Η Καρδίτσα δεν μπορεί και δεν πρέπει να πληρώσει την κρίση διπλά, και την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα και την ιδιαίτερη κρίση σαν αδύναμος κρίκος. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Έχουν ευθύνες όλοι στην Καρδίτσα, βλέπουν την κατάσταση, στις πολιτικές δυνάμεις, στους συνδυασμούς που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες όταν θα βρεθεί η Καρδίτσα σε πολύ δυσμενή θέση σε σχέση με άλλες περιοχές.